Την Πέμπτη, στον τόπο καταγωγής του, την Τρίπολη, θα γραφτεί η τελευταία πράξη του δράματος για τον Μάριο Μιχαήλ Τουρούτσικα, τον 29χρονο πιλότο της πολεμικής μας αεροπορίας, που έγραψε το όνομά του στο θλιβερό κατάλογο των πεσόντων την ώρα του καθήκοντος. Η Ελλάδα θρηνεί, μαζί και οι ένοπλες δυνάμεις της. Φίλοι ήταν, θα τον θυμούνται, πιστεύω, και η ζωή συνεχίζεται. Τους γονείς του αδικοχαμένου συγκυβερνήτη του μοιραίου Φάντομ στην Τρίπολη, το οποίο ξεκίνησε από την 117 Πτερυγαμάχη της Ανδραβίδας για μια εκπαιδευτική άσκηση και κατά από άγνωστες συνθήκες συνετρίβη στα παγωμένα νερά 8 ναυτικά μίλια δυτικά του Κατακόλου, επισκέφθηκε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Κωνσταντίνος Φλόρος, προκειμένου να του συλληπιθεί. Μεγάλη απώλεια και δεν είναι ώρα για δηλώσεις. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο αρχηγός, ο κ. Φλόρος, στο επιτελείο. Μου είπα οτιδήποτε χρειαστούμε σαν οικογένεια και οτιδήποτε βοήθεια είναι πρόθυμη να το δώσω. Τόσο ο αρχηγός ΓΕΘΑ όσο και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας Θεμιστοκλής Μπουρόλιας, ο οποίος το συνόδευε, εμφανίστηκαν συντετριμμένοι από την τραγική εξέλιξη μιας πτήσης ρουτίνας. Οι δύο ανώτατοι αξιωματικοί βρέθηκαν στο σπίτι της οικογένειας του Ρούτσικα και εξέφρασαν τη βαθύτατη οδύνη τους και φυσικά τη συμπαράσταση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, τόσο στους δύο γονείς, όσο και στα αδέλφια του άτυχου υποσμιναγού. Εγώ, μία ερώτηση που τους έκανα, τι πρέπει να κάνω για να. Γιατί το παιδί το έχουν τώρα στην Αθήνα. Μου είπαν ότι αυτό είναι δική μας δουλειά, εσύ δεν θα ασχοληθείς σε τίποτα. Από εκεί και πέρα, εγώ. Αυτό το λιγότερο για μένα. Ο διοικητής του. Τρία χρόνια διοικητής, δεν θυμάμαι τώρα, ήταν μαζί με τον κύριο Φλόρο. Μου είπε ότι θα λείψει από την αεροπορία ο Μάριος. Και μου το είπε με την καρδιά του και το πιστεύω.